Να πάμε λοιπόν στον καθηγητή, τον επίκουρο καθηγητή οδοντιατρικής Αθηνών, τον κύριο Κουβελά τον Νικόλαο, τον οποίο υποσχεθήκαμε από χθες ότι θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά, διότι είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με το Skype. Συνήθως τα τεχνικά δεν μπορούμε και να τα ελέγξουμε, έτσι, Γιάννη Χαραμίδη. Παρ' όλα αυτά, κρίνουμε πολύ ουσιαστικό είναι το να μπορέσουμε να μάθουμε από τον κύριο Κουβελά κάποια πράγματα για τη σωματική μας υγεία, γιατί παρακολουθούν και παιδιά αυτή την ώρα και μητέρες και πρέπει να τον ακούσουμε. Κύριε Κουβελά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε και εμένα? Είμαστε πολύ καλά. Κύριε Κουβελά, κάναμε μια κουβέντα χθες και μαζί σας στο τηλέφωνο και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις στην σωματική υγεία με ασθένειες όπως παραδείγματος χάρη καρκίνος, καρδιά, διαβήτης κλπ. Είναι όντως έτσι και τι θα πρέπει να προσέχουν όλοι μας πρακτικά? Δεν θα μπορούσα να πω κάποιοι συγκεκριμένοι, αλλά όλοι μας θα πρέπει να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι γενικό το θέμα. Απλώς η σημερινή συγκυρία οικονομική κάνει πολύ δύσκολη την επίσκεψη των ασθενών σε οδοντιάτρους, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται. Ναι, είναι γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι πρόβλημα περιοδοντολογικό δημιουργεί στους ασθενείς αυξημένο κίνδυνο για θρομβώσεις. Ενδοκαρδίτιδα είναι δυνατό να συμβεί λόγω του ότι κυκλοφορούν πολύ εύκολα μικρόβια από το στόμα στην κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να έχουμε τον κίνδυνο της ενδοκαρδίτιδας. Γενικά υπάρχουν πολλοί νόσοι που ξεκινούν από το στόμα, δεν είναι τόσο πολύ καλά γνωστοί στο ευρύ κοινό και πολύ καλά κάνετε και θέτετε το θέμα, διότι πραγματικά δεν είναι μόνο πώς θα το αποφύγει ο ασθενής, αλλά κυρίως είναι πώς θα ενημερωθεί για να κάνει πρόληψη. Πολύ σωστό. Τώρα, κύριε Κουβελά, οι διατροφικές παγίδες για το καλοκαίρι, για μικρούς και μεγάλους, ποιες είναι? Ναι, υπάρχουν το καλοκαίρι όπως είναι φυσικό. Όλοι αυξάνονται οι πειρασμοί. Βέβαια, αυτό είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Αρκεί να σας πω, κύριε Κουβελά, ότι με τον Γιάννη το Χαραμίδη σήμερα το πρωί λέγαμε τελευταία ημέρα εκπομπής. Είναι να φέρουμε γλυκά. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Δεν θα ήταν πιο ωραία να φέρατε ξηρούς καρπούς? Είναι λιγότερο επικίνδυνη η ξηρή καρπή? Κάνουν πολύ μεγαλύτερο καλό η ξηρή καρπή και τα φρούτα από οτιδήποτε γλυκό και να φέρετε. Βέβαια και το γλυκό έχει τη θέση του στη ζωή μας, αλλά να μην την υπερεκτιμούμε λόγω της ευχάριστης γεύσης του και να το χρησιμοποιούμε με μέτρο. Γενικά το μόνο που χρειάζεται στην Ελλάδα είναι να ξαναφέρουμε το παράμετρο ανάρρηση των αρτιών. Σε όλα μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να έχουμε ένα σωστό μέτρο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, να μου φαίνεται, σε αυτή τη ζωή. Κύριε... Αλλά όσον αφορά για την διατροφή που μου είπατε, ναι, τα παιδιά παρεκκλίνουν πολύ, οι γονείς είναι πολύ πιο χαλαροί με τα παιδιά, δεν υπάρχει το σχολικό περιβάλλον που είναι οργανωμένο, δεν υπάρχει η απογευματινή μελέτη καθημερινή του παιδιού που είναι οργανωμένη. Δεν έχουν το πρόγραμμα, όπως λέμε, οπότε τα παιδιά κάνουν και ατασταλίες. Ακριβώς. Στο φαγητό, κυρίως. Και η ομορφιά του καλοκαιριού. Να πεις, ας πούμε, ότι θα γίνουν αυτές οι ατασταλίες για να νιώσει και διαφορετικά. Είναι έτσι ακριβώς. Ότι είναι καλοκαίρι. Από την άλλη μεριά, όμως, αν αυτό το παρακάνει και δεν εφαρμόζει σωματική υγιεινή, δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τη βούρτσα του σε καθημερινό επίπεδο μετά από κάθε κύριο γεύμα, τότε αυτό θα το οδηγήσει Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να επισκεφτεί αναγκαστικά οδοντίατρο λόγω πόνου. Τώρα, κύριε Κουβελά, θέλω πριν κλείσουμε, επειδή έχετε υπάρξει και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Οδοντιατρική Φροντίδα, τον ΑΜΕΑ, και σε αυτό το σταθμό, αλλά κυρίως και σε αυτή την εκπομπή, εμείς το βλέμμα μας το έχουμε πάντα στραμμένα σε αυτούς τους ανθρώπους και αξίζει. Θέλω να πούμε και μια κουβέντα και για αυτούς. Τα ίδια ισχύουν και για άτομα με ΑΜΕΑ. Εάν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποια αναπηρία, έχει τεριδόνα, παιδί με ή ενήλικας, έχει τεριδόνες ή κάποια προβλήματα στο στόμα του, πολύ πιο εύκολο και σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό δυνατό να συμβεί σε άτομα που έχουν κάποια νοητική υστέρηση ή κάποια γενικότερη αναπηρία. Σε αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη φροντίδα και κυρίως πρέπει να πέσουν τα φώτα της προληπτικής οδοντιατρικής επάνω σε αυτά τα άτομα, διότι μία φορά δυσκολία για να γίνει η εργασία στο στόμα ενός ασθενούς, αλλά σε άτομα με ειδικές ανάγκες οι δυσκολίες είναι πολλαπλές.
τόσο για το ότι δεν κατανοεί πολλές φορές πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η εργασία του και αντιδρά με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολη η εργασία του οδοντιά του. Κύριε Κουβελά, παρακαλώ. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε με τον Γιάννη Χαραμίδη πάρα πολύ. Και νομίζω ότι θα ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή θα σας φιλοξενήσουμε εδώ στο Sky, γιατί αυτό το θέμα με τα ΑΜΕ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εντός εισαγωγικών και στην εκπομπή μας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, γιατί ήταν πολύ χρήσιμη για μικρούς και για μεγάλους. Πάρα πολύ, να είστε καλά.